Μέσα από τις διαπραγματεύσεις και συμφωνίες μας, εξασφαλίσαμε, εκτός από την αύξηση του τουριστικού μεριδίου, και ενίσχυση της συνδεσιμότητας. Για το 2017 έχουν προγραμματιστεί 150 νέες αεροπορικές συνδέσεις σε δημοφιλείς και νέους προορισμούς που προωθούμε και περίπου 6.000 επιπλέον πτήσεις. Ειδικότερα για τα νησιά που δέχτηκαν πιέσεις λόγω του προσφυγικού, σε συνέχεια των ενεργειών για την αποκατάσταση και στήριξη της διεθνούς της εικόνας, από το τέλος της προηγούμενης τουριστικής περίοδου διαφάνηκε η τάση. Για το 2017 η εικόνα είναι αισθητά βελτιωμένη. Ήδη μεγάλοι tour operators, με τους οποίους έχουμε στενή συνεργασία, δηλώνουν την εμπιστοσύνη τους στην Ελλάδα και το τουρισμό, όπως ο όμιλος της TUI, και καταγράφεται αύξηση των αφίξεων και κρατήσεων στους ελληνικούς προορισμούς, ανάμεσά τους και στη Λέσβο και στη Σάμο. Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου αδικήθηκαν από την εκτεταμένη αρνητική δημοσιότητα και τη συνεχή αναπαραγωγή εικόνων υπερβολής από τα εγχώρια και διεθνή μέσα ενημέρωσης το 2016. Το Υπουργείο Τουρισμού και σε άμεση συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και Φορείς έδωσε προτεραιότητα στη διαχείριση της τουριστικής εικόνας της χώρας με τη διασφάλιση αρχικά ότι οι δομές φιλοξενίας των προσφύγων θα ήταν μακριά από περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος και από τη τουριστική κίνηση. Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε από την πρώτη στιγμή πρόγραμμα άμεσων δράσεων σε πολιτικό, επιχειρησιακό και επικοινωνιακό επίπεδο για τη στήριξη, προώθηση και προβολή των νησιών του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τη τόνωση των τουριστικών ροών από το εξωτερικό και την Ελλάδα. Μέσα από ειδική ομάδα εργασίας και σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καταγράψαμε την κατάσταση. Συνεργαστήκαμε με τα αρμόδια Υπουργεία και υπηρεσίες στο εξωτερικό για την αποτύπωση και αξιολόγηση των συνεπειών στην εικόνα της χώρας ως προορισμού και την άμεση υλοποίηση ενεργειών υποστήριξης της τουριστικής εικόνας και ανάδειξης της ελκυστικότητας των προορισμών μας. Προχωρήσαμε σε εντατικές διαπραγματεύσεις με κορυφαίους tour operators και επικεφαλής αεροπορικών εταιριών για τα τουριστικά πακέτα και την ενίσχυση των πτητικών τους προγραμμάτων. Σε σύνολο 252 ταξιδίων εξοικείωσης μέσω του ΕΟΤ για τη συνολική προβολή και προώθηση της Ελλάδας και του ελληνικού τουρισμού στο εξωτερικό το 2016, σχεδιάσαμε, διοργανώσαμε και υποστηρίξαμε 41 ταξίδια εξοικείωσης για tour operators, δημοσιογράφους, travel bloggers, ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα νησιά που δέχτηκαν πιέσεις, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, με άλλους προορισμούς σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Οι προορισμοί είχαν επίσης δωρεάν συμμετοχή, ενισχυμένη παρουσία και προνομιακή προβολή στα περίπτερα του ΕΟΤ στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις. Το Υπουργείο παρήχε επιπλέον αιγίδα και κατά προτεραιότητα και οικονομική υποστήριξη μέσω του ΕΟΤ σε τοπικά φεστιβάλ που διοργανώθηκαν στα εν λόγω νησιά. Συνεργαστήκαμε και είμαστε και φέτος σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ για τη τόνωση του εσωτερικού και κοινωνικού τουρισμού με ειδικό πρόγραμμα για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και επίσης με τις ενώσεις ξενοδόχων συγκεκριμένων νησιών για ειδικά ελκυστικά πακέτα διακοπών τον Αύγουστο για την προσέλκυση των Ελλήνων επισκεπτών. Έχουμε πράγματι ιδιαιτερότητες στο τουριστικό μας προϊόν και η ανάδειξη των ισχυρών σημείων περνάει μέσα από την κατανόηση και μέσα από την ανάλυση. Η σημερινή μέρα είναι μια τέτοια μέρα, όπου όταν οι άνθρωποι συναντιόνται και μπορούν να συζητούν, δημιουργικά και διαλεκτικά, προκύπτουν και απαντήσεις και βιώσιμες λύσεις. Οφείλω να εκτιμήσω αυτό που γίνεται ασφαλώς και το έχω κάνει πολλές φορές. Έχω αναγνωρίσει τη διάθεση, έχω αναγνωρίσει την όποια στήριξη μας δίδεται, αλλά δεν είναι αυτή που πρέπει. Από το Υπουργείο μας λέγεται ότι τα χρήματα τα παίρνουν οι περιφέρειες, από τις περιφέρειες ότι τα έχουν τα Υπουργεία, το έχουν το Υπουργείο, αλλά χρηματική ενίσχυση ο Δήμος Λέσβου, που θεωρώ ότι χωρίς το Δήμο δεν μπορεί να ακολουθηθεί μια επιτυχημένη στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης και τουριστικής ανάπτυξης, γενικά δεν πρέπει να αγνοούνται και να παραγνωρίζονται οι Δήμοι, αλλά όμως δυστυχώς πολλές φορές οι Δήμοι αισθανόμασταν και αισθανόμαστε τελείως μόνοι.
Στα πάρκα του απολιθωμένου δάσους έρχονται κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο για να επισκεφθούν. Αυτή είναι η περιοχή του νησιώπης. Βλέπετε τους δίτες με τους υποθαλάσσιους κορμούς. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ιδρύθηκε το 1995 και προσπαθεί τα 22 χρόνια περίπου της δραστηριότητάς του να προβάλλει αυτούς τους μοναδικούς θησαυρούς μέσα από τις εκθέσεις του, να εξηγήσει τα απολιθώματα συγκρίνοντας με τη σύγχρονη χλωρίδα του νησιού μέσα από εκθέσεις, τις μόνιμες εκθέσεις οι οποίες έχει και μέσα από πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που φέρνουν σχολεία από όλη την Ευρώπη και από όλη την Ελλάδα όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι την συγκεκριμένη χρονική περίοδο και βέβαια πάρα πολλές, επειδή ήδη αναφέρθηκε, πάρα πολλές θεματικές συνεδριακές εκδηλώσεις. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς από το ροδότυχο της αποθήκας του 8ου αιώνα π.Χ., τον υπέροχο ναό με τα αιωλικά και ονόκρανα στην Κλοπεδή, μοναδικά στο είδος τους στην Ελλάδα ο τέταρτος ελληνικός αρχιτεκτονικός ρυθμός, ο ναός των Μέσων που έχει αναδειχθεί υποδειγματικά πάλι με χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ, το αρχαίο υδραγωγείο της Μόριας, τις παλαιοχριστιανικές βασιλικές που είναι διάσπαρτες σε όλο το νησί, τα κάστρα, το κάστρο του Μολύβου, το κάστρο της Μυτιλίνης, τα μοναστήρια τα μοναδικά, τα πέτρινα γεφύρια που είναι διάσπαρτα σε ένα νησί που ποτέ δεν στερήθηκε από νερό. Ένα σήμα ποιότητας, σεβαστό σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα στις αγορές που εμάς μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Στη Γερμανία, στην Αγγλία, όπου υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία γι' αυτό, θα πρέπει να προβληθεί, θα πρέπει να αξιοποιηθεί, έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μάθουν για την πραγματική ταυτότητα, για τα κρυμμένα μυστικά αυτής της περιοχής της χώρας. Κάτσουμε όλοι οι φορείς που είναι σχετικοί με τον τουρισμό και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, να δούμε με ποιους τρόπους θα προωθήσουμε αυτό το κομμάτι, και αεροπορικός και ακτοπλοϊκός και με την κρουαζιέρα και άλλες μορφές τουρισμού και δραστηριότητες. Υπάρχει διάθεση για συνεργασία, υπάρχει διάθεση για συζήτηση, αυτό είναι το σημαντικό απ' όλα. Δεν έχουν βγει ακόμα τα αποτελέσματα και έχουμε συνέχεια, αλλά είμαστε θετικοί ότι κάτι καλό θα βγει. Θα τα ανακοινώσουμε αυτό όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει συνέχεια, δεν σταματάμε εδώ πέρα. Θα γίνουν και άλλες συναντήσεις. Απλά τώρα με αυτόν τον τρόπο έχουμε έρθει πιο κοντά όλοι οι φορείς με τις εταιρείες. Θεωρώ ότι στο άμεσο χρονικό μέλλον θα γίνουν πλέον πιο κλειστές συζητήσεις. Θα έλεγα συναντήσεις εργασίας. Η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη, η καιρή είναι δύσκολη για όλους, αλλά μόνο που καθόμαστε στο τραπέζι και μιλάμε πλέον ξεκάθαρα, είμαστε αισιόδοξοι ότι κάτι καλό θα βγει. Έχει δουλειά. Πρέπει να βάλουμε τον τουρισμό πλέον στη Λέσβο και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο σε προτεραιότητα από όλους. Νομίζω ότι πλέον αφορά όλη την κοινωνία των νησιών και πρέπει να λειτουργήσουμε από εδώ και πέρα με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια πολύ σημαντική ημερίδα η σημερινή που έλαβε χώρα, που λαμβάνει η χώρα στον χώρο του επιμελητηρίου. Είναι μια προσπάθεια συνεργασίας όλων των φορέων της περιφέρειας Βόρειο Αιγαίου, του Δήμου Λέσβου, του επιμελητηρίου Λέσβου και του Συλλόγου Τουριστικών Πρακτόρων της Λέσβου. Μια προσπάθεια να δούμε, να αναδείξουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών μας και ιδιαίτερα της Λέσβου, τώρα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για το νησί. Έχουμε λάβει αρκετά θετικά μηνύματα και εξάγουμε θετικά συμπεράσματα από τις εισηγήσεις και από τους ομιλητές. Είμαστε αισιόδοξοι, δεν θα σταματήσουμε, είναι ένας δύσκολος δρόμος. Όλα θα γίνονται πλέον μέσα από τη συνεργασία των φορέων. Εκεί ποντάρουμε. Τη συνεργασία στηρίζουμε και την ζητάμε, την απαιτούμε από όλους τους φορείς, διότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος διεξόδου και άλλος δρόμος να βγούμε από αυτήν τη δύσκολη κατάσταση, τουλάχιστον στον τομέα του τουρισμού, στο νησί της Λέσβου.